το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ότι είναι ένα θετικό βήμα. Βεβαίως αυτό θα μεταφραστεί σε περισσότερη στήριξη απέναντι σε αγώνες και ενάντια σε αντιλαϊκά μέτρα. Θα πάμε από καλύτερες θέσεις. Βεβαίως και το ίδιο το αποτέλεσμα όμως δίνει ότι μπορεί να φτιαχτεί η κυβέρνηση και από την πρώτη Κυριακή και να μην πάμε σε δεύτερες. Με την έννοια ότι υπάρχουν... Συγγνώμη, σας διακόπτω, βλέπουμε την αποχή. Είναι 42,3-42,2 στις προηγούμενες εκλογές του 19. Περίπου στα ίδια η αποχή λοιπόν. Ναι, συνεχίστε παρακαλώ. Και με αυτή την έννοια, επειδή και στις περιοδίες που κάναμε και στους χώρους δουλειάς, συναντήσαμε πολύ κόσμο να είναι μέσα στην αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα και για την ίδια τη δουλειά του, αλλά και για την επιβίωσή του. Με αυτή την έννοια, όποια κυβέρνηση και να σχηματιστεί συνεργασίας, θα είναι μία περίοδος που θα είναι κάτω από την επίδραση των διεθνών εξελίξεων, της μεγαλύτερης ισχυρής καπιταλιστικής κρίσης, των υψηλότερων επιτοκίων, του πολέμου που διευρύνεται και δυστυχώς θα πληρώνουν οι λαοί. Συνεπώς, δυνατότεροι αγώνες. Συνολικά το αποτέλεσμα πώς σας φάνηκε? Θα πω ότι δεν προβλεπόταν μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Η απόσταση του πρώτου με του δεύτερου είναι αρκετά μεγάλη, δεν είχε προβλεφθεί. Και τελικά για μας η μεγαλύτερη δημοσκόπηση είναι πάντα η κάλπη. Βεβαίως η κάλπη είναι, αλλά και ο ίδιος ο κόσμος έχει αγωνίες, πιστέψτε με. Πήγανε, ψηφίσανε, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν αγωνιούν για το αύριο. Αυτά τα τρία νούμερα, 72, 42 και 25, που φαίνεται στην απλή αναλογική, δεν αθροίζουν 151. Δεν αθροίζουν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θα κάνει τη διερευνητική δουλειά ο κ. Τσίπρα. Αν όμως προσθέσετε τη Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, πολύ εύκολα φτιάχνουν κυβέρνηση. Εντάξει. Και με το ΣΥΡΙΖΑ μπορούν. Και με το ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσαν να φτιάξουν σε στρατηγικά σημεία. Συμπλέουν. Δεν νομίζω και ότι οι δύο κυρίες θα το απαντήσουν αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε να σας πω. Εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα της απλής αναλογικής. Mm-hmm. Όμως τα προγράμματα παραμένουν. Δηλαδή και τη δεύτερη Κυριακή να πάμε με τα ίδια προγράμματα θα πολύ πάμε. Πολύ σωστό είναι αυτό που λέτε. Συνεπώς οι στρατηγικές σε βασικά ζητήματα... τουλάχιστον εμείς αξιολογούμε ότι πάνε μαζί και δεν υπήρξε και αντιπαράθεση προεκλογικά ακριβώς σε αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Πάντω